Ωραία. Φοβερό κείμενο του Σεβασμιωτάτου, του κυρίου Σεραφείμ. Δεν είναι του Σεραφείμ, είναι. Όχι, επιστολή. Επιστολή Σεραφείμ, μα δεν είναι, εντάξει. Με αποτροπιασμό και οργή για τους γρεκύλους διατάχτες της νέας εποχής που μέσα στη φρικτή οικονομική κρίση την οποία ενορχίστρωσαν τα αφεντικά τους και που κάτω από το βάρος της στενάζει ο λαός, βρήκαν την ευκαιρία με το πρόσχημα της δίθεν κάθαρης στο δημόσιο βίο να αρχίσουν την υλοποίηση του δολίου σχεδιασμού τους για την αποδόμηση της σκεπτικής ιδιοπροσωπείας του νέου ελληνισμού. Εντάξει, είναι το χαρτί που έστειλε για το θέμα της θεολογικής. Ναι, φωτιά και λαύρα. Ναι. Βαριές κουβέντες δεν είναι αυτές, Σεβασμιότατε. Όχι, το. Οι γρεκύλοι που ενορχίστρωσαν τα αφεντικά τους. Θα ήθελα να πω ότι η Εκκλησία μαζί με τον παραμυθητικό της λόγο, τον λόγο τον πνευματικό και τον εξυψωτικό, έχει χρέος να αρθρώνει και προδρομικό λόγο, ο οποίος βέβαια δεν καταγγέλει πρόσωπα ποτέ, αλλά καταστάσεις, συμπεριφορές. Και ποια είναι η αιτία αυτού του λόγου? Η αιτία είναι να μας καλέσει σε αυτομεμψία, σε αυτογνωσία, σε αυτοκριτική και τελικά, όπως γνωρίζετε, το πίπτην ανθρώπινων, το μετανοήν θείων, το εμένην σατανικών. Ναι. Συμπώς βάσει αυτών των αρχών κινείται και ο λόγος των εκπροσώπων του εκκλησιαστικού σώματος. Σύμφωνοι. Το να ονομάζεται όμως ο γρεκύλους τους κυβερνώντες και ότι τα αφεντικά τους χαράζουν την πολιτική και αυτοί υλοποιούν και εξουθενώνουν τη θρησκεία είναι κουβέντες που κατά την άποψή μου ξεφεύγουν από το ρόλο της Εκκλησίας και από το ρόλο των δεσποτάδων. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι είναι μια απόλυτη διάγνωση των πραγμάτων και των δρομένων. Διότι όταν επιχειρείται να απομειωθεί η πρώτη θεολογική σχολή της χώρας, η οποία στήθηκε όταν το ελεύθερο κράτος βρήκε και πάλι μέσα από την παλιγενεσία την ύπαρξή του, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια παρονιχίδα, διότι όπως ξέρετε ο νόμος πλαίσιο προβλέπει σαφέστατα ότι για να υπάρξει αυτοτελής πανεπιστημιακή σχολή πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο τμήματα. Όταν λοιπόν απομειώνεται η θεολογική σχολή και μεταβάλλεται σε ένα τμήμα κάποιας άλλης ομοειδούς ή συναφούς, αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στα θεολογικά πράγματα της χώρας αλλά και γενικότερα στη συνταγματική προστασία της επικρατείας. Μπορεί από την πλευρά σας να έχετε δίκιο, Σεβασμιότατε, αλλά αν αρχίσουν οι παπάδες και οι δεσποτάδες είτε από άμβονος είτε με επιστολές να ονομάζουν γρεκύλους αυτούς που μας κυβερνάνε, πάμε σε άλλο επίπεδο. Όχι, καταρχάς δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, είπα σε καταστάσεις ανεφέρθην, διότι έχω μια τραγική εμπειρία πολλών πραγμάτων και από την ταπεινή μου διαχείριση εδώ στη Μητρόπολη Πειραιώς. Πώς δεν αναφέρεστε σε πρόσωπα, όταν λέτε για τους γρεκύλους διατάχτες της νέας εποχής. Να σας πω λοιπόν κάτι, όταν έχω ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου, εδώ και αρκετούς μήνες, την διάλυση των μασονικών στοών που είναι εγκάθετα όργανα του διεθνούς σιωνισμού στη χώρα μας. Και δεν υπήρξε καμία απάντηση με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να προσήγω στη Βουλή Επικρατείας. Εσείς πώς το κλείνετε αυτό το πράγμα? Άρα αναφέρεστε σε πρόσωπα λοιπόν. Γι' αυτό λέω, μην λέτε ότι δεν αναφέρεστε σε πρόσωπα. Ο Παπακοσταντίνου να τους δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα συγκεκριμένα. Αναφέρομαι σε καταστάσεις, τις οποίες βέβαια υλοποιούν πρόσωπα. Έτσι δεν είναι κάτι ελεύθερο. Σεβασμιότατε, μισό λεπτό τώρα. Διότι, ναι. Δύο λεπτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί, στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας, είχαν γίνει σημεία και τέρατα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το ξέρετε, το αναγνωρίζετε υποθέτω, δεν λέμε τώρα κάτι καινούριο. Κύριε Καμπουράκη, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις στο δικαιϊκό μας σύστημα για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι τυχόν παθογένειες. Μπράβο, δεν ήταν τυχόν παθογένειες. Εκεί γινόταν αυτό. Δεν θα έπρεπε κάποιος. Σου λέει, όχι, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Μα δεν είχε και πονάει κεφάλι. Με συγχωρείτε, ο Πρίτανης ήταν ο Πρίτανης. Ήταν η γυναίκα του, ήταν η κόρη του, ήταν ο γιος του, ήταν ο κουνιάδος του, ήταν ο Μπατζανάκης του. Όλοι καθηγητάδες. Αυτό καταρχάς ως θέσεις έχει ένα ρατσισμό. Δηλαδή, εάν κάποια μέλη μια οικογένεια έχουν κάποια προσόντα ιδιαίτερα, δεν πρέπει να αποκλειστούν από μια ακαδημαϊκή καριέρα ή διαδικασία. Να καθίστε τώρα, Σεβασμιότατε, μην τα δικαιολογείτε αυτά τα πράγματα. Γυναίκα μου να κάνουμε κριτική, να βάλουμε, δώσουμε τακτορικό στην κόρη μας και να παντρευτεί αυτή και να τη δώσουμε και στο γιο και στο άντρα. Απλώς λέω ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα υπό του νόμου. Ναι, αλλά μην δικαιολογείτε αυτά τα πράγματα, Σεβασμιότατε. Δηλαδή, ο αδερφός σας να γίνει αρχιμανδρίτης στη Μητρόπολη, ο αλυψάκης σας να γίνει παπαδάκι, ο άλλος να γίνει διάκος, η ανιψιά σας να γίνει παπαδιά, δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί αφετηριακά να αποτελεί κακό. Έτσι. Εάν δεν υπάρχουν οι προβλέψεις του νόμου και των κανόνων, τότε βέβαια, ασφαλώς. Εάν έχουν γίνει δηλαδή κάποιες υπερβάσεις ή κάποιες
καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Τότε βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά όχι αξιωματικά ότι οποιοδήποτε συγγενής αποκλείεται από οποιαδήποτε διαδικασία. Μα ασφαλώς. Ήταν όλη η οικογένεια. Τέλος πάντων, εσείς λέτε. Αυτό, εσείς λέτε να το αντιμετωπίσουν αυτό για να μην κλείσουν τη σχολή. Αυτό λέτε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Διότι θα σας έλεγα το εξής. Τότε και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που υπήρξαν καταχρήσεις οι οποίες κατεγνώστησαν με πολυετής καθήρξης, θα έπρεπε να κλείσει το Πανεπιστήμιο και να μεταβληθεί σε κοινωνική σχολή. Αυτό είναι μια θέση. Μάλιστα. Εγώ λέω όμως ότι παρότι από την πλευρά σας έχετε δίκιο σε αυτό και είναι λογικό αυτό που λέτε, αυτό δεν σας δικαιολογεί σε καμία περίπτωση να παρεμβαίνετε στα πολιτικά πράγματα, να μιλάτε για γρεκύλους. Αυτά είναι δουλειά κοσμικών, δουλειά πολιτικών. Όταν ο οποιοσδήποτε σύλλογος, το οποίο σωματείο έχει λόγο να αναφερθεί στα κοινωνικά θέματα, δεν μπορεί να μιλήσει ένας εκκλησιαστικός άνδρας. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ασφαλώς μπορεί να μιλήσει, αλλά να μιλήσει λέγοντας γρεκύλους. Ξέρετε τι σημαίνει γρεκύλη? Προφανώς ξέρετε. Έχω μια γνώση της ελληνικής γλώσσης, μικρή την έχω. Προφανώς ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουν κάποιο σχεδιασμό ο οποίος έξωθεν προβάλλεται και έσωθεν υλοποιείται. Ναι, και ο σχεδιασμός αυτός είναι, και ο οποίος ενορχιστρώνεται από τα αφεντικά τους, είναι να αποδομήσουν το δημόσιο βίο. Να απομειώσουν την ιδιοπροσωπία μας ως Ελλήνων Ορθοδόξων. Ναι, αυτό εσείς λέτε στους πιστούς χριστιανούς που σας πιστεύουν, λέτε ότι έχουν να κάνουν με γρεκύλους. Αυτό το επόμενο βήμα ξέρετε ποιο είναι, ξέρετε πως αντιμετωπίζει κανείς τους γρεκύλους. Τους γρεκύλους τους στείλει στον τοίχο ως προδότες. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, γι' αυτό λέω ότι είναι χοντρές κουβέντες αυτές και μάλιστα από ένα δεσπότη ο οποίος ξέρει ελληνικά αναμφισβήτητα. Να σας πω. Ναι, κάτι. Ναι, ναι, αλλά έχω όμως σας είπα προηγουμένως κάποια πράγματα τα οποία σας τα έθεσα. Έχετε προδρομικό λόγο. Έχετε επιλέξει τον προδρομικό λόγο. Ο κύριος Παπακοσταντίνου θέλετε να διαλύσει τις μασονικές του αίσθημα. Συγγνώμη. Ένα λεπτό. Στη Μητρόπολη μου έχω εν δράση και λειτουργία 15 μασονικές φορές. Οι οποίες είναι γνωστές. Ο κ. Παπακοσταντίνου θέλετε να τις διαλύσει αυτές? Βέβαια, προβλέπεται από τον νόμο, διότι έχουν νομική προσωπικότητα ψευδεπίγραφη. Θεωρούνται ότι είναι ιδρύματα. Ίδρυμα σημαίνει κατά το αστικό μας δίκαιο ένωσης προσώπου προς εξυπηρέτηση κοινωνικού κοινοφελούς σκοπού. Άρα λέτε το ίδιο πράγμα όπως και στη θεολογική. Να μπει μέσα το ΖΟΕ και η υπηρεσία. Έχουν κοινωνικό σκοπό ή έχουν μια θρησκευτική παραδοχή συγκεκριμένη και γνωστή? Λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο θέμα και επανέρχομαι και πάλι. Όταν μιλούμε, δεν μιλούμε ποτέ για να καταγνώσουμε ενοχή σε πρόσωπα, αλλά σε καταστάσεις και συμπεριφορές. Για να πούμε, όταν κουβεντιάζομαι με εκπροσώπους της Εκκλησίας, μορφωμένους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν ένα ακροατήριο, διότι εσείς οι επίσκοποι έχετε ένα ακροατήριο από κάτω. Υπάρχει κόσμος που σας ακούει, σας πιστεύει, σας εμπιστεύεται. Και έχει μια αξία ο λόγος σας, πολλαπλή. Εγώ διαπιστώνω και από το έγγραφό σας, το δικό σας. Και από το έγγραφο που μοιράστηκε, που δεν είναι ακριβώς της Ιεράς Συνόδου, αλλά μοιράστηκε σε όλες τις εκκλησίες και διαβάστηκε. Όχι, είναι της Ιεράς Συνόδου. Είναι της Ιεράς Συνόδου. Είναι μια παραπληροφόρηση απαράδεκτη. Εντάξει. Το κείμενο αυτό ενεκρίθη από τη Σύνοδο της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος, που αποτελεί τον ύπατο οργανισμό διοικήσεως της Εκκλησίας. Έχω την εντύπωση ότι εξουσιοδοτήθηκε αυτός που το έγραψε, δεν ξέρω αν. Εν πάση περιπτώσει, αφού διαβάζετε παντού, είναι δικό σας. Με συγχωρείτε, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταβάλει την απόφαση του ανωτάτου διοικητικού οργάνου της Εκκλησίας. Εντάξει, ωραία, είναι δικός. Ούτε η μικρά σύνοδος, ούτε κανείς άλλος. Ξέρετε τι διαπιστώνω. Το κείμενο αυτό είναι γνησιότατο. Εντάξει, όχι, δεν λέω ότι είναι πλαστό το κείμενο. Εγώ σε αυτό το κείμενο, εγώ συμφωνώ σε πάρα πολλά. Μάλιστα. Σε πάρα πολλά. Έχετε δίκιο. Και όταν λέτε ότι σε κατοχή είμαστε, δίκιο έχετε. Ναι. Και επίσης όταν λέτε ότι η πολιτική ηγεσία τόσα χρόνια δεν έκανε τίποτα, δίκιο έχετε. Και όταν λέτε ότι πολλά από τα δικά σας και εσείς κάνετε ένα είδος αυτοκριτικής και λέτε ότι ξέρετε και εμείς σε σκανδαλίσαμε και δεν κάναμε τη δουλειά που έπρεπε και εμείς πολλές φορές, και εκεί δίκιο έχετε. Όχι, δεν κάνουν αυτοκριτική, κάνεις λάθος. Κάνεις μεγάλο λάθος. Η αυτοκριτική που κάνουν είναι γιατί δεν αντιδράσανε σε αυτά. Δεν είναι ότι κάνανε κάτι οι ίδιοι και σκανδαλίσαν τους πιστούς. Ότι δεν αντιδράσανε. Ναι, ότι απλώς δεν αντιδράσανε. Τούτοι εδώ είναι άγιοι. Και απλώς δεν αντιδράσανε. Δεν λέει κανείς τι πράγμα, κύριε Οικονομία. Ότι έτσι βλέπω εγώ, αυτό διαβάζω εδώ πέρα. Είμαι ταπεινή διάφωνη του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα όλο. Όλο ταπεινότητα είσαστε, σεβασμιότατε. Πολλοί από εσάς, τους αγίους αδερφούς σας, όλο ταπεινότητα είναι. Δεν είμαστε ταπεινοί, τι είμαστε? Όχι, δεν είσαστε. Μερικοί από εσάς είσαστε. Εσείς μπορεί να είσαστε. Άλλοι δεν είναι όμως καθόλου. Όλοι ταπεινοί είμαστε και όλοι το σκοτώνουν. Άλλοι δεν είναι καθόλου. Και τον ονειδισμό του Χριστού, εάν έχουμε προσωπικές πτώσεις ως άνθρωποι, ζητούμε το έλεος του Θεού και τη συγγνώμη των αδελφών μας. Άνθρωποι είμαστε και εμείς, δεν είμαστε άγγελοι. Η αλήθεια είναι πάντως, σεβασμιότατε. Προσπαθούμε να καθαρθούμε.
Η Εκκλησία δεν είναι, κοιτάξτε, ένα σύλλογο καθαρών. Είναι ένα χώρο που μεταποιούνται οι άνθρωποι σε πρόσωπα τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Βλέπω λοιπόν στα κείμενά σα και στο δικό σα και στη Σιερά Συνόδου. Μάλιστα. Ότι έχετε μία τάση, ας πούμε, να καταγγέλλετε ότι υπάρχει μία παγκόσμια συνωμοσία, η οποία προφανώς πάει στο θέμα της παγκοσμιοποίησης. Ότι υπάρχει μία παγκοσμιοποίηση και μία παγκόσμια συνωμοσία, η οποία επιπίπτει πάνω στους κεφαλές μας, μας παίρνει την πίστη μας, μας κάνει κατοχές κτλ. Εάν οδηγείτε τον κόσμο σε αυτό το συμπέρασμα, ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον μας, είναι μια θέση που δεν βοηθά. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή το θέμα παγκοσμιοποίηση ή μη παγκοσμιοποίηση, ξέρετε ότι είναι ψευδεπίγραφο, δεν έχει νόημα στην εποχή μας. Εάν εσείς λέτε όχι στην παγκοσμιοποίηση, να λέτε όχι στο κύμα της θάλασσας. Δηλαδή κάπως αλλιώς πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Βάλε στο παιδάκι μου 15 χρόνο σήμερα εκείνη στο ίντερνετ όλη μέρα και γράφει γκρίκλι όχι στην παγκοσμιοποίηση. Δεν του λες τίποτε. Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση ως ιδέα είναι ένα εργαλείο. Αυτό καθεαυτό δεν είναι κακό. Χρησιμοποιείται όμως από διαφόρους διεθνιστικούς κύκλους με συγκεκριμένο στόχο και με συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Εσείς αρνείστε δηλαδή ότι υπάρχει μια παγκόσμια προοπτική για την καταστροφή της οικογένειας, που είναι το πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας βέβαια. Με τις μονογονικές οικογένειες, με τα ομόφυλα ζευγάρια, με το ένα με το άλλο. Και τελικά, ποιος τη χαράζει αυτή την πολιτική. Ποιος διεθνιστικός παράγων. Ναι, τι ένας εγκέφαλος, ας πούμε. Ο διεθνής σιωνισμός είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Δεν θυμίστε την περίπτωση του όταν επισκέφθη το εβραϊκό λόμπι τον τότε πρωθυπουργό Σιμίτη με ένα και μοναδικό αίτημα. Να διαγραφεί το θρήσκευμα του Ελλήνων της ταυτότητας, διότι δήθεν οι ομόπιστοι των Ελλάδων υφίστανται διακρίσεις. Μην ξεχνάμε λοιπόν τα αυτονόητα. Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια απομειώσεως της θρησκευτικής ιδιοπροσωπείας των χριστιανών. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και σήμερα ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Εξάρατε σε αυτό το σημείο να λέτε για το 666, είναι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας του σιωνισμού αυτό το 666 και κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, το 666 προβλέπει, το καταγράφει πριν 2.000 χρόνια ο λόγος του Θεού και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Το πότε θα υλοποιηθεί αυτό βέβαια δεν το γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να λέμε ότι βρίσκεται εδώ η. Ειλικρινά, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Όλα όσα έχει ο Θεός προβλέψει έχουν γίνει στη ζωή. Να σας πω, πείστε μου ειλικρινά, τώρα είναι προκλητικό αυτό που θα σας ρωτήσω. Αλλά πείτε μου, εάν ο περίφημος παγκόσμιος σιωνισμός είναι αυτός που καθοδηγεί όλο αυτό το καταστροφικό για όλο τον πλανήτη σύστημα, πείτε μου γιατί διαφωνήσατε με την πολιτική του Αδόλφου. Πιανού άδω, του Χίτλερ. Βέβαια. Με συγχωρείτε και ο Χίτλερ. Με συγχωρείτε, γιατί διαφωνείτε. Εάν αυτοί τα κάνουν όλα αυτά, καλά κάνει και τους έκαψε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ακραίο. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων. Συστημάτων είμαστε εναντίον των συστημάτων. Σεβόμεθα τον κάθε άνθρωπο, ακόμη και εκείνον ο οποίος μας μισεί και μας υβρίζει. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας. Αλλά εν προκειμένου, θα σας πω κάτι που θα σας φανεί εξωφρενικό. Όχι, δεν το σέβεστε. Μην το περνάτε έτσι. Ο όργανο του παγκοσμίου σιωνισμού ήταν. Ποιο? Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο όργανο του παγκοσμίου σιωνισμού ήταν. Και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Ρότσιλντ. Με μοναδικό σκοπό να πείσει τους Εβραίους να φύγουν από τα καλά στον περιοχά της Ευρώπης και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οπότε δεν τους έλεγε, αν δεν κατεβείτε, θα σας κάψουμε. Κάτι ιστορικό που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τεθεί, δεν έχει καμία σημασία. Ναι, πάντως αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εσείς σέβεστε και αυτούς που σας βρίζουν. Το παγκόσμιο σύστημα, όπως ξέρετε, στηρίζεται πάνω στο τραπεζιτικό σύστημα το οποίο έχει αλωθεί από το διεθνή σιωνισμό. Ροκφέλερ, Ρότσιλντ, Σόρος και άλλοι πολλοί. Είναι γνωστά τα θέματα αυτά, δεν είναι όμως του παρόντος να αναφερθούν τώρα στη συζήτηση. Σεβασμιότατε, πείτε στα νέα παιδιά ότι ζούμε σε ένα σύστημα παγκόσμιο. Αυτό θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Το να στέκεσαι απέναντί του δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να καβαλήσεις όπως τη σανίδα πάνω στο κύμα και να επιπλέψεις για να επιζήσεις. Και ότι η πολιτική δεν είναι όχι στην παγκοσμιοποίηση. Η λογική είναι η ψυχή σου ελληνική, το μυαλό σου παγκόσμιο. Δεν για να επιζήσεις. Κύριε Κομπουράκη, δεν το λέτε αυτό. Λέτε τα Συμφωνώ απόλυτα. Με συγχωρείτε, σας είπα, η παγκοσμιοποίηση ως ιδέα είναι ένα εργαλείο. Δεν ευθύνεται το εργαλείο για την κακή του χρήση. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Η ψυχή σου ελληνική και ορθόδοξη και η καρδιά σου και η συμπεριφορά σου να είναι παγκόσμια. Το μυαλό σου να βλέπεις, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις, θα σε φάνε. Να γίνεται σε όλο τον κόσμο με όλη την πρόθεση και την αγάπη της φυλής μας και της ιδιοπροσωπείας μας. Γι' αυτό ακριβώς και είμαι πάντοτε υπέρ της ετερότητας. Δεν είμαι εναντίον των συνανθρώπων μας. Πάντως,
Ξέρετε κάτι, το να σε ακούω εγώ την Εκκλησία. Έχει διολιστεί η Εκκλησία, νομίζω, σε πάρα πολύ συντηρητικές θέσεις. Αυτό που πάλι με το 666. Συγχωρείτε, εάν σήμερα μιλήσει για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την αξιοπρέπεια, για τις αρχές που συγκροτούν το ανθρώπινο πρόσωπο, θεωρείσαι ρατσιστής, φασίστας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν μιλήσει για την έκπτωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, την παραβατικότητα, το έγκλημα του λευκού κολάρου, θεωρείσαι προοδευτικός, αριστερός και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι τα πράγματα, νομίζω, έτσι. Το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο επί τη ευκαιρία. Γι' αυτό που λέγαμε για τη θεολογική πριν. Η άποψή σας είναι ότι εάν υπήρξαν, ας πούμε, υπερβολές ή λάθη ή από τους καθηγητές και από τους Πριτάνης, ας πούμε, λανθασμένες συμπεριφορές, να επέμβουνε, να επαναφέρουν τον νόμο, αλλά η σχολή να μείνει. Να καταγνωστούν, να επιβληθούν ιδέουσες κυρώσεις και να καθαρθεί το σύστημα. Αυτό πιστεύω και αυτό φρονούμε όλοι οι άνθρωποι που έχουμε λίγη λογική. Ερώτηση. Όταν η αλληλεγγύη. Ξέρετε, είμαι κυβερνητική της Εκκλησίας. Μάλιστα. Υπήρξε πρόβλημα στην ηγεσία. Δεν είδα να κυνηγήσετε το αυτό για κάτι στην αλληλεγγύη. Διώξατε και νομίζω, αυτό που είχε. Το στείλατε εδώ και αλλάξατε και κάνετε και άλλη οργάνωση. Όχι, με συγχωρείτε. Έχει ήδη το θέμα παραπεθεί στη δικαιοσύνη. Έχει καταγνωστεί. Γιατί δεν την κρατήσατε την αλληλεγγύη, αλλά την κατεδαφίσατε και φτιάξατε άλλη. Η αλληλεγγύη ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί υπήρξαν κάποιες παρεκβάσεις ενδεχομένως. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει, έχουν καταγνωστεί, έχουν επιβληθεί ιδέουσες κυρώσεις, έχουν απομακρυνθεί υπεύθυνοι και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Είδατε τώρα, σεβασμιότατε. Μία μη κυβερνητική οργάνωση είχε η Εκκλησία και αυτή είχε σκάνδαλο. Όχι, και κάνετε κριτική στο πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε, εάν κάποιο πρόσωπο δεν έχει μία πιστότητα στο βίο του ή μία καλή συμπεριφορά, αυτό σημαίνει ότι ευθύνεται το όλο σύστημα. Δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα στη συμπεριφορά μου, ευθύνεται η Μητρόπολη μου ή ευθύνεται η Εκκλησία γενικότερα. Όχι, αλλά άμα είστε 100 δεσποτάδες και έχουν 70 κακή συμπεριφορά, τότε κάτι συμβαίνει στο σύστημα. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο αριθμό μέσα στην ιεραρχία. Πόσοι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγωνιζόμεθα. Τι αριθμό θα βάζατε εσείς? Σε ποιο θέμα? Αφού διαφωνείτε με το 70%, τι αριθμό θα βάζετε? Δεν είμαι ικανός εγώ να κρίνω τους αδελφούς μου. Τέλος πάντων, να σας πω τώρα κάτι. Όταν έρθει η ώρα που πρέπει, ομιλώ και λέω εκείνο το οποίο πιστεύω. Με αφορμή το έγγραφο αυτό της Ιεράς Συνόδου. Κάντε κάποιες διαπιστώσεις. Ότι το πολιτικό σύστημα τα έκανε σαλάτα, τα έκανε αυτό κτλ. Και εμείς, σε πάση περιπτώσει. Να προτείνετε κάτι, έχετε μέσα εκεί, δηλαδή τι θα κάνετε από τώρα εκεί στερα? Προτείνουμε ένα πράγμα, την αυτοκριτική, την αυτομεμψία και τη μετάνοια. Αυτό σημαίνει αλλαγή πορείας και στροφής. Να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας, δηλαδή περισσότερη αγάπη. Μείγμα πολιτικής άλλο ζητάτε κι εσείς. Ορίστε. Και εσείς άλλο μείγμα πολιτικής και συμπεριφοράς ζητάτε στην ουσία. Ασφαλώς. Θέλουμε αλλαγή πλεύσεως, αλλαγή πορείας. Αυτό νομίζω όμως το λέτε εσείς με τόση σαφήνεια και ευκρίνεια, κύριε Οικονομέα και κύριε Γαμπουράκη, που νομίζω ότι παρέλκει ο λόγος σε άλλους. Πόσες φορές έχετε καταγγείλει, εσείς ήδη τα λέτε, και σας συγχαίρω και δημοσία, ότι δεν έγινε τίποτα με την κάθαρση την περιόνιμη. Ενεφανίσαν πολλοί ως αρχάγγελοι της καθάρσεως, δεν αναφέρουμε σε πρόσωπα, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Τι έγινε με το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, με την πώληση του Γερμανού, με τα δομημένα ομόλογα, με το Βατοπέδι. Δεν πρόκειται το πολιτικό σύστημα, λοιπόν, δεν πρόκειται να αυτοκαθάρθει. Με τη Siemens. Πώς διεπορθμεύθηκε ο κύριος Χριστοφοράτος στη Γερμανία μέσους της κυβερνητικής εξουσίας άλλου κόμματος και όχι εκείνου το οποίο είχε εμφανώς εμπλοκή με την υπόθεση. Λοιπόν, είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν αυτά όλα δεν αλλαγούν και αν δεν αλλάξουν εσωτερικά και πνευματικά και ουσιαστικά, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Και θα βρισκόμαστε σε μια τέτοια παλινοδία και σε έναν φαύλο κύκλο επαναλήψεως των ιδίων τραγικών πραγμάτων. Ναι, αυτό για τα σκάνδαλα. Η διαφωνία μας είναι, εμείς τα λέμε για τα σκάνδαλα, λέμε για την έλλειψη τιμωρίας, λέμε για όλη αυτή την ξεφτύλα του πολιτικού συστήματος, όπως λέμε βεβαίως καμιά φορά και για την ξεφτύλα του εκκλησιαστικού συστήματος. Να πω κάτι, κύριε Γερμανίδη. Η διαφωνία μας είναι ότι δεν έχετε καμία δουλειά εσείς να ανακατεύεστε με τα κοσμικά. Εσείς δεν σποντάδες εννοώ. Με συγχωρείτε, εμείς δεν ανακατεύουμε τα κοσμικά πράγματα. Απλώς. Δηλαδή, εμείς σας ακούμε με σεβασμό τις απόψεις σας ως δεσπότη, αλλά δεν μπορείτε. Ερμηνεύουμε τα πράγματα και κάνουμε τη διάκριση των γεγονότων. Έχουμε το χρέος αυτό. Δεν είμαστε εξωπραγματικοί, ούτε ζούμε σε μια σφαιρατισμένη. Σεβασμιότατε. Να σας πω κάτι. Με σεβασμό ακούμε τις απόψεις σας. Ένας μεγαλόσχημος τίτλου από την ρωσική πρεσβεία για κάποιο θέμα το οποίο αφορούσε ένα μνημόσυνο που θα γινόταν στο νεκροταφείο της Αναστάσεως για κάποιους Ρώσους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί στο παρελθόν και είχαν ενταφιαστεί εκεί. Λοιπόν, ξέρετε τι μου είπε? Ότι απεγνωσμένα ζητεί η Ρωσική Ομοσπονδία τη δυνατότητα να κατέβει ο ρωσικός στόλος στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και επιμόνως αρνούνται οι ελληνικές κυβερνήσεις να παράσχουν τη σχετική συνδρομή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
ότι θα αλλάξει το στάτους όλης της περιοχής μας. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό, σεβασμιότατε. Λοιπόν, δεν σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει. Είναι πολύ, πολύ σημαίνει. Ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνετε εξωτερική πολιτική αυτό. Όχι, δεν κάνω εξωτερική πολιτική. Μα τώρα μου λες να κατέβω στόλος, να αλλάξει το στάτους και να το κάνω. Είμαι Έλλην πολίτη εγώ. Βεβαίω είστε Έλλην. Δεν είσαστε μόνο Έλλην πολίτη. Δεν είσαστε μόνο Έλλην πολίτη, σεβασμιότατε, είσαστε και δεσπότη. Λοιπόν. Και έχει διαφορά αυτό. Η διαφωνία μα είναι ότι εμεί. Δεν βγήκα στην εκκλησία να πω ότι πρέπει να κατεβεί ο ρωσικό στόλο στο Αιγαίο. Σα το λέω τώρα σε πρώτη. Όχι, αποκαλείτε, ξαναλέω και πάλι και ίσω λίγα λέτε, αλλά δεν είναι δική σα δουλειά να τα λέτε. Αποκαλείται γρεκύλους αυτούς ναι. Τους οποίους ψήφισε ο ελληνικός λαός να τους κυβερνήσει. Τώρα αν είναι άχρηστοι ναι, αυτοί. Κοιτάξτε, στο πρόγραμμα είναι πρόβλημα τους, του ελληνικού λαού. Τους, δεν έχετε θέσει, καμία δουλειά εσείς να ανακατεύεστε μετακοσμικά. Στο πρόγραμμά του. Γρεκύλους δεν τόλμησε να τους πει κανένας ναι. Άλλος παρά μόνο εσείς. Με δεσποτάδες. Και πού είσαστε οι τελευταίοι που νομιμοποιήστε να κρίνετε. Γιατί έχετε βασική ευθύνη για αυτά που έχουμε κρατήσει, για αυτό που έχουμε πάει. Έχετε βασική ευθύνη εσείς στην Εκκλησία για αυτό που έχει γίνει σήμερα. Και είσαστε τελευταίοι που νομιμοποιήστε να λέτε γρεκύλους. Κυβερνούμε εμείς, κυβερνούμε γρεκύλους αυτούς που τους ψηφίσανε. Πολιτικό έργο κάνουμε, κύριε Οικονομέα, και φιλανθρωπικό. Δεν κυβερνούμε την Ελλάδα εμείς. Όχι, πολιτική κάνετε. Γιατί έχουμε ευθύνη εμείς γιατί πολιτική κάνετε, γι' αυτό. Για την εσχρότητα, για την ασέλγεια, για την ψευτιά, για την ανεντιμότητα. Έχει ευθύνη η Εκκλησία, η οποία προσπαθεί να κάνει ένα έργο ζωής και αναστάσεως. Για ποιο λόγο έχουμε ευθύνη αυτό εμείς. Το λέτε εσείς. Όχι, ότι το λέμε εμείς. Όταν εσείς προσφεύγετε σε μεταφυσικούς. Όταν εσείς προσφεύγετε. Στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όταν εσείς. Το λέμε το πνευματικό, το λένε τα μοναστήρια μας, το λένε οι Άγιοι μας. Το λένε οι ήρωες της πίστεώς μας. Το λέει και κάτι άλλο. Το ότι είμαι θα σήμερα Έλληνες και Ορθόδοξοι. Και δεν είμαι θα. Δεν είμαι θα υποστηρίξει. Μα εδώ τώρα σεβασμιότατε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που κάνουν ορισμένοι δεσποτάδες με την Ορθοδοξία. Όταν τα πάτε με τους Σιωνιστές, όταν τα βάζετε με τους Εβραίους, όταν λέτε παγκόσμιες συνωμοσίες. Τα βάζουμε με το σιωνιστικό τέρας που προσπαθεί να απομυζήσει όταν τα πάντα. Όταν έχετε καταφύγιο, όταν παρουσιάζετε καταφύγια σε μεταφυσικές ακρότητες. Με τις μασονικές στοές, με το ψευδεπίγραφο δίθεν ίδρυμά τους. Οι όταν... οποίες είναι σατανιστικοί ναοί στη μέση της και στην καρδιά. Όταν στηρίζεστε σε μεταφυσικές ακρότητες και θεολογικές αυθαιρεσίες για να ερμηνεύσετε σίγουρα γεγονότα. Δεν έγραψα εγώ τους 7 λόγους εις 18 βαθμών. Ο Μελισσαρόπουλος το έγραψε, ο διευθυντής του Ηλισσού, ναι. Του θεοσοφιστικού και μασονικού περιοδικού. Όπου λέει μέσα ότι ο Μάτς, ο μέγας αρχιτέκτονος του σύμπαντος, ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος, είναι ο σφόρος. Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Όχι, εσείς ευθύνεστε που δεν έχετε ένα σύγχρονο λόγο και θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε το 666. Το σύστημα της παγκοσμιοποίησης για να επιφέρουν την αλλαγή της ιδιοπροσωπείας των Ορθοδόξων Ελλήνων. Γιατί Ορθόδοξος, ξέρετε τι σημαίνει, σκληρό καρύδι και αντιστασιακός, ουσιαστικός σε κάθε είδους καταδολίευση της ελευθερίας του κόσμου. Σεβασμιότατε. Σαν τότε που ανεβάζατε τα λάβαρα, θέλατε τα λάβαρα στο Σύνταγμα για να μην για με τις ταυτότητες. Όταν τα λάβαρα τα σηκώναμε το 1821. Και μαζί με τα λάβαρα και τα κορμιά των αρχιερέων και των ιερέων και των μοναχών, τότε δεν είναι αμφιλεγόμενο αυτό. Αμφιλεγόμενο ήταν. Ναι. Δεν μου λέτε, πέστε μου εσείς έναν Έλληνα που άλλαξε την πίστη του και έγινε μουσουλμάνος στα 400 χρόνια και έμεινε Έλληνας. Όλοι εκτουρκίστησαν. Δεν τα έχει κανείς λοιπόν, με την πίστη μας. Και εμείς πιστοί είμαστε σεβασμιότατε. Στην μητέρα Εκκλησία, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Και εμείς πιστοί είμαστε σεβασμιότατε και ορθόδοξοι. Και έτσι έχουμε γεννηθεί. Και σας αγαπώ πολύ. Με ορισμένους δεσποτάδες και παπάδες τα έχουμε. Όχι με την πίστη μας. Σεβασμιότατε, ακούστε. Δεν αμφισβητούμε ούτε την ιστορία, τίποτα. Υπάρχουν άλλωστε. Εγώ λέω το εξής. Μια ταυτότητα ρημάδα. Σε αυτόν τον τόπο όλοι φοροδιαφεύγουν. Όλοι. Μια ταυτότητα ρημάδα. Πάνε να βάλουν, να έχουν ο καθένας από ένα νούμερο, να μπορεί να ψωνίζεις, να σε ελέγχει εφορία, να πηγαίνεις στο εκανσουγράφο τα φράγματα κτλ. Και αυτό το απλό πράγμα που υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο, εσείς λέτε, πάτε να του αντισταθείτε με βάση την αποκάλυψη του Ιωάννου. Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ξέρετε τώρα, ότι θα πει το τσιπάκι και θα έχει το 666 μέσα. Εδώ έχουμε πιαστεί με ψηφορά μας, δεν έχουμε να ψωνίσουμε με την κάρτα αυτή και εσείς λέτε το 666. Η Ιερά Σύνοδος χρησιμοποίησε τρεις λέξεις. Ασάφεια, σύγχυση, επιφύλαξη. Και απογύμνωση προσωπικότητος. Άλλο πράγμα είναι όπως το θέτε και άλλο όπως το είπε η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι εναντίον της προόδου, αλλά είναι εναντίον του να μεταβληθεί ο άνθρωπος από πρόσωπο σε ένα νούμερο ή σε ένα αριθμό.
Λοιπόν, εκεί υπάρχει αντίσταση, ασφαλώς. Παρότι μαλώνουμε, παρότι μαλώνουμε μερικές φορές. Λιθίο ή μικροτσίπ ή μικροεπεξεργαστής, ξέρετε τι δυνατότητες έχει. Να παρακολουθεί τη ζωή μας και να καταγράφει την πορεία μας και τη σκέψη μας και τις, τις δράσεις. Παρότι. Ποιος θα τα αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Και κάτι άλλο, η ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων υπό τον κύριο Γεραρή ήδη έχει εκφραστεί. Έχετε διαβάσει την τελευταία της πρόσφατη γνωμοδότηση για την Ευρωκάρτα. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα δεν είπε κάτι τέτοιο. Αυτό το λένε με κάποιες ακραίες ομάδες, οι οποίες τέλος πάντων έχουν μια ευσέβεια πολλές φορές που κατεπίδουν. Σεβασμιότατε. Αλλά η Εκκλησία μιλάται με λόγο ουσιαστικό και αληθινό. Και χωρίς βέβαια υπερβολές και χωρίς βέβαια την ανθρώπινη έτσι, την ανθρωποπάθεια. Σεβασμιότατε. Στην ουσία των πραγμάτων. Σεβασμιότατε. Παρότι μαλώνουμε μερικές φορές, ξέρετε ότι είναι συναρπαστικός ο λόγος σας και μας αρέσει να κουβεντιάζουμε μαζί και να σας εγώ ακούμε. Ταυτίζομαι με τις απόψεις σας, κύριε Οικονομέα, και με τον κύριο Καμπουράκη. Σας παρακολουθώ πάντα, σας αγαπώ. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Είστε άνθρωποι όχι ελεύθεροι και πραγματικά χαίρομαι όταν σας βλέπω και σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε να ακούμε τις απόψεις σας, παρότι μπορεί να διαφωνούμε. Να πούμε επίσης ότι την Πέμπτη που έρχεται κάνετε ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, μοιράζετε τρόφιμα, γιατί τώρα δυστυχώς όσο περνάει ο χρόνος, δυστυχώς όλο και περισσότεροι θα σας έχουν ανάγκη και θα έχουν ανάγκη την φιλανθρωπία και ένα πιάτο φαΐ. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, εμείς τον Χριστό τον βλέπουμε στον τελευταίο άνθρωπο, στον πιο πονεμένο, στον πιο αδύνατο. Εκεί είναι ο Χριστός και ασφαλώς αυτό διακονούμε και υπηρετούμε. Πόσοι θα είστε, Σεμανιώτατε? 2.000 την ημέρα και βαίνουν αυξανόμενοι. Δυστυχώς μπαίνουν να ξεαυξηθούν. Βέβαια, αυτό δεν είναι η λύση του προβλήματος. Ένα ημίμετρο είναι, αλλά είναι αυτό που επιβάλλει η αγάπη μας. Τι άλλο να κάνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα. Να βάλουμε Χριστό στη ζωή μας. Για να βάλουμε αγάπη και αλήθεια. Και να διώξουμε τους σατανάδες. Να διώξουμε όλους εκείνους που επιβολεύουν την ελευθερία μας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το κυριότερο από όλα είναι να νικήσουμε την υποκρισία. Διότι εγώ είχα ένα φίλο δεσπότη, το Γηθίου, το Σωτήριο, το έχει πεθάνει. Και ήταν ένας εξαγιασμένος άνθρωπος. Ο οποίος μου έλεγε ότι με τους αμαρτωλούς ο Θεός δεν είναι, για σένα μιλάω. Ναι. Δεν έχει τίποτα, με τους υποκριτές έχει. Έχετε επίσης απόλυτο δίκιο. Μιλάω. Οι αμαρτωλοί είναι πάντοτε παιδιά του Θεού, τα οποία τα αγαπάει διαζώντος. Όχι, διότι του έλεγα εγώ είμαι αμαρτωλός. Άσε με, του λέω, δεν σώζομαι εγώ, δεν σώζομαι με τίποτα. Ο υποκριτής είναι ένα πρόσωπο που δεν δέχεται την αγάπη του Θεού. Έτσι. Εγώ είναι. Πιστεύω ότι αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ δεν τον αγιάζει. θεολογικά στέκει αυτό. Το παλιό τραγούδι, εγώ λέω δεν στέκει αυτό, άστα αυτά, μην τον παγιδεύεις. Δεν θα σου δώσει την επαγγελία του για αυτά. Κοιτάξτε, το πίπτην ανθρώπινων. Έτσι. Το μεταννοήν θείων, το εμένη σατανικών. Αυτό το υιοθετούμε. Θα πέφτουμε κάθε φορά για διαφορετικές. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Πάμε σε διάλειμμα.